κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, να θυμάστε ότι πραγματικά δεν κάνει ποτέ κρύο. Βέβαια, περάσαμε και καύσωνα τώρα μια εβδομάδα. Δεν έχει σημασία. Ήρθε το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και χαμογελαστοί γι' αυτό. Το γυαλί μου πώς φαίνεται. Να σου πω, έτσι πρέπει να είναι, μήπως το φοράς ανάποδα. Όχι, έτσι είναι. Α. Είναι βεστιαρίο, ρε. Όχι, πέρα, είναι... από τα παιδιά του πήρα, δίπλα. Όχι, είναι ένα γυαλί για να προστατεύει και το φρύδι. Ναι. Είναι από τα παλιακά αυτά, είναι τα Τζάκι Κένεντι γυαλιά, καταλαβαίνετε. Όπως και να έχει πάει πάρα πολύ. Για τώρα που το εκ των πραγμάτων, αφού δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα, το αλήθεια, Θανάση. Λοιπόν, Δινάκη μου αγαπημένο. Καταρχήν, πρέπει να σου πω. Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή, έχω να σας πω. Έτσι. Να δίνουμε τη στιγμή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλήθεια λες. Σας βρίσκω πάρα πολύ δημιουργικούς όλους εδώ μέσα. Γι' αυτό σε έχει πιάσει τη ο ίστρος της δημιουργίας. Συγκινημένης, πραγματικά, άμα να μην κάτι ωραίο συγκινήσει. Δεν ξεκουράστηκες τώρα δύο μέρες που έκατσες. Πάντα ξεκούραστη είμαι. Το άλλο με τον Ντοτό στο γοπί. Την αφού κάνεις 100 δουλειές. Πώς να τέτοιο. Αλλά Θανάση, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άμα κάθομαι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πρέπει να κάνω δουλειές. Δεν μπορώ. Όχι, όχι. Έχω ένα θέμα. Να σας πω ποιο είναι το θέμα μου. Για πες. Βλέπετε τους κολοκυθοανθούς. Θα κλείσουν. Λοιπόν, είμαι τόση ώρα γιατί έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλα φώτα εδώ δυνατά. Και όπως ξέρετε, οι κολοκυθοανθοί δεν αγαπάνε τη ζέστη. Με το που βγαίνει ο ήλιος, έτσι όταν είναι ας πούμε εκεί στο περιβόλι, αρχίζουν αυτοί και κλείνουν. Εμείς πήγαμε τώρα το πρωί να τους βρούμε. Καλά, το τι έγινε για να βρούμε αυτούς που θέλαμε, δεν σας λέω. Κινητοποιήθηκε το σύμπαν. Του στάρ εννοώ. Ναι. Δεν το βρήκαμε, αλλά βρήκαμε όμως. Να σας δείξουμε εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σήμερα. Αλλά εσείς θα ξέρετε ότι δεν ψάχνετε τους κολοκυθοανθούς που καταλήγουν σε κολοκυθάκι. Γιατί? Εσείς ψάχνετε τους κολοκυθοανθούς που καταλήγουν σε μίσκο. Ναι, βέβαια. Αυτός ο αυτό τώρα γιατί ήρθε εδώ πέρα, πραγματικά. Αυτός ο κολοκυθοανθός. Όχι, θα σας πω. Έχω γνώμη και γνώση για το θέμα, διότι με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Είχα κάνει ένα γύρισμα στην Πάτμο πριν από 3-4 χρόνια. Δεν θυμάμαι το όνομα της κυρίας. Είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Έχει μια πολύ ωραία ταβέρνα. Ναι, ναι. Στη βόρεια πλευρά της Πάτμο. Τώρα δεν θυμάμαι καν και το μέρος που το λένε. Και κάνατε γύρισμα στην Πάτμο. Φίλο του Γαμπιεράκη. Λοιπόν, και μου λέει ότι για να κάνουμε αυτό το γύρισμα πρέπει να τα μαζέψουμε το πρωί. Και με πιάνει μένα μια διαστροφή και λέω: θα έρθω το πρωί να κάνουμε γύρισμα. Μου λέει: ανοίγουν πολύ νωρίς. Και πήγαμε 6 ώρα τώρα το πρωί, τόσο πρωί για να τους βρούμε ανοιχτούς. Γιατί με τις πρώτες ακτίδες του ηλίου κλείνουν. Λοιπόν, εγώ όμως σας έλεγα κάτι άλλο. Σας έλεγα πως οι κολοκυθοανθοί που είναι πάνω από το κολοκυθάκι ονομάζονται θηλυκοί κολοκυθοανθοί. Ναι. Γιατί για να είναι το κολοκυθό κολοκυθάκι. Α, μπράβο. Ενώ οι αρσενικοί είναι σε κλαράκι. Έχουν ένα μίσχο. Ωραία. Εκείνοι οι κολοκυθοανθοί μένουν ανοιχτοί, έχουν πιο μικρό στήμωνα και ακόμη και το φυλαράκι της, το γύρο, το εξωτερικό, είναι πιο νόστιμο και πιο σαρκώδης και γεμίζεται πολύ πιο εύκολα. Εκείνους θα ψάχνετε να βρείτε. Αν δεν βρείτε, θα κάνετε αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα. Εγώ χθες που τα έχω έτοιμα και τα έχω κάνει στο σπίτι για να σας τα δείξω, η μαμά μου πήγε στη Λαϊκή και βρήκε. Σήμερα, παρόλο που οργώσαμε όλες τις λαϊκές αγορές των Αθηνών, δεν βρήκαμε. Δεν πειράζει. Αυτή είναι και η γοητεία για αυτό το φαγάκι, έτσι. Γεια σου, κυρία Κατερίνα, όμορφη. Συνέχεια στον αγώνα, κυρία Κατερίνα. Όλο τρέχει να κάνει πράγματα. Πάμε να δούμε την κάρτα. Πάμε να δούμε την κάρτα. Η μοίρα μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί. Κολοκυθοανθή με ρύζι και μυρωδικά. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 25 με 30 κολοκυθοανθούς. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 2 φλιτζάνια ρύζι καρολίνα, 1 κρεμμύδι ξερό τριμμένο, 2 ντομάτες τριμμένες, 1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο ή άνηθο ή μαϊντανό, 1 τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, πάπρικα, ρίγανη, κόλιανδρο σε σκόνη, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το βράσιμο θα χρειαστείτε 3 ποτήρια ζωμό λαχανικών, 1 τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο,
Όση ώρα η Ντίνα λοιπόν ετοιμάζει τους κολοκυθανθούς, να πούμε ότι στο βιβλίο της «Η κουζίνα της μαμάς μου» γράφει την εξής συμβουλή. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε, λέει, αμέσως τους κολοκυθανθούς, μόλις τους μαζέψουμε ή τους αγοράσουμε, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τους στήμονες και να τοποθετήσουμε τον έναν κολοκυθανθό μέσα στον άλλον, δημιουργώντας μικρά χωνάκια. Στη συνέχεια, τους βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή σε χαρτοσακούλα και τους αποθηκεύουμε σε δροσερό μέρος. Έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως και 42.000 ευρώ το μήνα. Το μυαλό του Έλληνα. Να διατηρήσουμε για 2 με 3 ημέρες φρέσκους. Δυνάκι μου. Ωραία λοιπόν. Και πώς σου είτε 42.000. Δεν ξέρω. Και να πεις ότι μας λείπουν τόσα κομμάτια να γίνει. Έλατε. Άντε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω πως σήμερα έχουμε τους αρσενικούς, sorry, τους θηλυκούς κολοκυθόανθρωπους. Και θα αφαιρέσουμε πολύ προσεκτικά, βάλτε το χεράκι σας μέσα και θα αφαιρέσετε το στήμωνα. Σιγά σιγά να μην το ανοίξετε πολύ για να μπορείτε να το γεμίσετε. Αυτά εδώ τα μικρουλάκια, τα κιτρινάκια. Ωραία. Τέλεια. Φυσικά θα το βγάλουμε, θα το κόψουμε εδώ από το κολοκυθάκι. Αυτό δεν τρώγεται δηλαδή. Όχι, αυτό δεν τρώγεται. Γιατί? Καλά, δεν πάθεις και τίποτα. Α, τρώει. Άμα θες, αλλά εντάξει, επειδή έχει. Όχι, μην το φάει. Λοιπόν, Θανασί μου, κάνε μου. Μπορείς να αποφλοιώσεις την ντομάτα, σε παρακαλώ, για να τις τρίψουμε. Βεβαίως, να κάνουμε τη γέμιση. Βεβαίως. Γιατί σας έχουμε σήμερα τη γέμιση με το ρύζι, που είναι κατσαρόλας, και μετά γέμιση με φέτα, που είναι για το τηγάνι. Πάμε λοιπόν να βρούμε ακόμη εδώ ένα κολοκυθανθό και να αφαιρέσουμε πάλι το εσωτερικό, που είναι ο στήμονας. Πολύ μαλακά. Avec delicatesse, που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, όσο μπορείτε πιο μαλακά, για να μην τα καταστρέφετε. Πάει λοιπόν και αυτό. Όση ώρα ο Θανάσης ετοιμάζει τις ντομάτες, έχω εδώ αρκετούς που έχω βγάλει τους στήμονες, για να τους γεμίσω. Ωραίο εργαλείο. Θα κάνουμε το εξής. Είδες τι ωραίο που είναι. Δεν υπάρχει, είναι το απόλυτο εργαλείο. Και για πατάτα είναι καλό αυτό. Βάλτε αυτά εδώ. Όχι, με την πατάτα, για την πατάτα είναι δύσκολο, είναι μόνο για την ντομάτα αυτό. Ωραία, ναι. Το τρίβεις. Και του τρίβω και τις δύο εδώ μέσα. Ναι, με το χοντρό το τρίφτη. Για να κάνουμε τη γέμιση. Είναι πάρα πολύ απλή η γέμιση, αλλά είναι ιδιαίτερα αρωματική, γιατί θα βάλουμε δυόσμο. Αν δεν σας αρέσει ο δυόσμος, μπορείτε να βάλετε άνηθο. Ή το ένα ή το άλλο. Τώρα, για να βάλουμε τους γεμιστούς κολοκυθανθούς μέσα στην κατσαρόλα, επειδή αν τους βάλετε ακριβώς τώρα στο πυθμένα, υπάρχει κίνδυνος να έρχονται σε επαφή με τη θερμοκρασία άμεση και να ανοίξουν, θα κάνετε το εξής. Θα πάρετε, κάτσε να βρω λίγο πιο μεγάλα κολοκυθάκια. Θα πάρετε 2-3 κολοκυθάκια, όσο μπορείτε πιο μεγάλα, και θα σας δείξω πώς θα τα βάλετε κάτω για να δημιουργήσετε ένα στρώμα, έτσι ώστε να κουμπίσετε πάνω τους κολοκυθοανθούς, τους γεμιστούς. Θα κόψετε έτσι, θα πάρω το μικρό το μαχαιράκι, σε μικρές φετούλες και να το βάλουμε στον πυθμένα της κατσαρόλας. Ωραία. Μέσα σε αυτή τη γέμιση, Θανάση μου, θα βάλεις εσύ ρύζι, κρεμμύδι ξερό εδώ, ψιλοκομμένο, λίγη ρίγανη, κόλιανδρο και λίγη πάπρικα. Αυτά τα βάλεις εδώ μέσα. Θα δώσω ένα κουταλάκι να τα ανακατέψεις. Φαντάζομαι τον κόλιανδρο και την πάπρικα μικρή αναλογία. Ναι, όχι, όχι όλα αυτά. Το χρειάζομαι εγώ και για τη σάλτσα. Αλλά το ρύζι και αυτά τα βάζουμε όλα. Ναι, αυτά είναι μετρημένα. Βάλτε μου αυτό εδώ. Ωραία. Κάτσε, το βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς κάνουμε αυτή εδώ τη δουλίτσα που σας είπα. Να στρώσουμε τα κολοκυθάκια για να κουμπίσουν πάνω οι γεμιστοί κολοκυθοανθοί. Είναι η ίδια ιστορία όπως κάνουμε και στους ντολμάδες με το αμπελόφυλλο, που αυτά που δεν μας πετυχαίνουν, τα αμπελόφυλλα που είναι σπασμένα, που είναι λίγο πιο μεγάλα, τα βάζουμε κάτω και δημιουργούν ένα στρώμα. Εδώ με το κολοκυθάκι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και φυσικά μετά, σαφώς μπορείτε να φάτε και τα κολοκυθάκια. Ούτως ή άλλως, όπου έβαλα πολύ πάπρικα. Δεν πειράζει. Είναι το μόνο που δεν θα σε μαλώσω, Θανάση μου. Βάλε όση πάπρικα θέλεις. Ναι, αλλά θέλω να φάω κι εγώ. Καλά, δεν έβαλες πια τόσο πολύ που είναι απογορευτικό. Εν τω μεταξύ, να πω μια άλλη ιστορία, μια άλλη εμπειρία που έχω. Τους καλύτερους κολοκυθανθούς τους έχω φάει. Στο είπα και την άλλη φορά. Όχι, αλλά στην Κρήτη. Όντως δεν ξέρω τι μαγικό κάνουν. Και τους κάνουν μικρούς και τα βάζουν μαζί με τα γεμιστά. Όταν έχω κάνουν τα ταψί με τα γεμιστά τους. Το καλύτερο πιάτο, αν πας στην Κρήτη ποτέ, να πας στο Πλατανιά. Υπάρχει μια ταβέρνα, λέγεται ο Μήλος του Κερατά. Εντάξει. Α, ναι, μου έχεις μιλήσει για αυτό. Έχω μιλήσει για την ταβέρνα αυτή. Εξαιρετική. Να φας κολοκυθανθούς με γιαούρτι.
Ναι, ναι. Εγώ στη Σιτία έχω φάει πάρα πολύ ωραίο σκολοπιτάρικο. Μικρά-μικρά ήταν σαν μπουκίτσες πραγματικά. Αλάτι, πιπέρι. Γλυκό ήταν εκεί πέρα, Αντινά. Γλυκό σου λέω. Ρίγανη έχουμε βάλει, Θανάση μου. Πολύ έβαλα και ρίγανη. Έβαλες και ρίγανη. Έβαλα και λίγο λάδι. Πάρε το μικρό-μικρό το κουταλάκι, πάρε και εσύ να γεμίσουμε μαζί. Κοίταξε να δεις. Εδώ θέλει λίγο προσεκτικά. Θα παίρνετε συνήθως δύο κουταλάκια του γλυκού χωράει μέσα. Έτσι. Και προσπαθείτε αυτά εδώ που περισσεύουν να τα βάζετε μέσα. Βλέπετε. Και κλείνει έτσι και γίνεται σαν ένα μικρό μπουκετάκι. Μπαγκατσέλου, σαμποτάζ. Πάρε ένα κουταλάκι κι εσύ. Όχι, θα σου δώσω ένα μικρό. Εδώ κοίταξε. Πάρε ένα κουταλάκι κι εσύ. Και αν το γεμίσεις... Ναι, τι να γεμίσω με το κουταλάκι αυτό. Αν το γεμίσεις με αυτό... Βέβαια, σας είπα ότι εκείνα τα... Οι κολοκυθοανθοί που είναι... που τους λέμε αρσενικούς, είναι πολύ πιο μεγάλοι, είναι πολύ πιο εύκολο. Εδώ θέλετε λίγη υπομονή, αλλά όλα θα πάνε καλά. Γιατί από τη στιγμή που θα το βάλετε στην κατσαρόλα, και θα βάλετε το ζωμό να τα βοηθήσετε αυτά να βράσουν. Σιγοβράζουν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ενώ το σκεπάσετε και με ένα πιατάκι πάνω, θα σας δείξω εγώ, για να μην ανοίγουν. Ναι, είναι πολύ μικρή αυτή, τι να είναι γεγονός. Εντάξει, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε και με αυτά. Τι να κάνω, Θανάση, δεν μπορούσα να βρω άλλους, σαν να ακούω τη μάνα τώρα. Αυτά βρήκα, τι να κάνω, δεν είχε γεγονοθητικά. Η αλήθεια πως κινητοποιήθηκε το σύμπαν, αλλά δεν τα καταφέραμε. Όχι, είναι γεγονός. Αλλά... Βλέπεις, ας πούμε, και στη φωτογραφία, έχει μια φωτογραφία το βιβλίο. Τεράστιο, δεν το βλέπω. Άλλη, που είναι ανοιχτός, που είναι κούκλα. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα φαγητά που μπορείτε να φτιάξετε. Και μπορείτε να τους ετοιμάσετε, να τους βάλετε και στο ψυγείο μετά. Κρατάνε 2-3 μέρες, είτε σαν σαλάτα, είτε σαν φαγάκι κανονικό. Καλεδιός μου βάλαμε. Μόνο γιατί δεν μιλάτε. Στη γέμιση. Δεν βάλαμε, Θανάση μου. Δεν βάλαμε δυο μου. Μα τι, θέλει τα αρώματά του. Αλλιώς θα είναι μίζερος ο κολοκυθοανθός. Ναι. Και δεν φωνάζει, δεν λέει. Σου είπε τίποτα, ήσαν τόση ώρα. Σου είπε. Κάτι μου έλεγε, αλλά δεν άκουγα καλά. Δεν ακούω από το δεξί ταυτί. Έχω το αριστερό το μικρόφωνο. Στο δεξί δεν ακούω καλά. Έλεγε. Κάτι λείπει. Έμα. Δεν πειράζει, μωρέ, σιγά. Θα το κάνουμε πιο σκληρή γεύση. Θέλει αρώματα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα βάζα και λίγη γραβιερίτσα μέσα. Κουζίνα, τα αρώματα. Κουζίνα χωρίς αρώματα κλαίει, Θανάση. Ναι. Δεν θέλει. Και λίγο κιμά θα βάζα μέσα. Άλλο αυτό. Λίγο κιμά μπορείς να βάλεις, βεβαίως. Εγώ θα βάζα όλο το ψυγείο, είναι γεγονός αυτό, κύριε Μπαγκατσέλου, και λίγο μπέικον. Ακόλαγε. Διότι αυτά τα φαγητά, άμα το σκεφτείτε, είναι φαγητά ουσιαστικά κατοχικά. Τα φτιάχναν οι άνθρωποι που δεν είχαν πρώτης ύλης τότε, αυτά δεν τα υπήρχε χρήμα. Είναι σοφά φαγητά. Ναι, βέβαια. Μας. Όσο πιο αφαιρετικό είσαι στη γεύση, έτσι, τόσο πιο καλά θα και είναι. Και σκέψω ότι τα φαγητά αυτά, Ντινά, όλα. Θα αφήσω είναι... κανένα. Ναι. Πώς το λένε. Για πες. Είναι και πολύ πιο υγιεινά. Βέβαια. Άμα το σκεφτείς. Γιατί ούτε χοληστερίνη έχουν ούτε τίποτα. Με τι σοβαρολογίες τώρα σου λέω. Αυτό είναι καταπληκτικό φαγάκι. Α, αν τώρα. Πάρετε τα κολοκυθάκια και έχουν και τους ανθούς και δεν θέλετε να τους γεμίσετε. Τους κολοκυθοανθούς μπορείτε να τους κόψετε, να το βάλετε σε ομελέτα ή να το βάλετε στη γέμιση μέσα που τα κάνετε και τα γεμιστά. Ντομάτες γεμιστές, κολοκύθια γεμιστά. Ξέρετε τι ωραίο που είναι. Έρχεται και μελώνει και λιώνει. Το κολοκύθια γεμιστά είναι πολύ ωραία ατάκα. Το κολοκύθια γεμιστά. Το κολοκύθια γεμιστά γιατί. Τι γιατί. Γιατί όχι, τα λέμε το λέμε καμιά φορά και το κολοκύθια γεμιστά. Άμα θέλουμε να πούμε ότι κάποιο μα λέει παραμύθια, α πούμε, εκτό το κολοκύθια τούμπανο. Πώς το λέμε, κυρία Μπαγκατσέλου, κολοκύθια με τη ρίγανη. Κοίταξε να δεις τώρα. Γιατί το κολοκυθάκι πάει με τη ρίγανη, το βραστό το κολοκυθάκι. Πρόσεξε να δεις. Πρώτον, θα δείξω το βιβλίο εδώ πέρα να δείτε πόσο μεγάλος είναι ο αρσενικός κολοκυθάτος. Πού, γιατί και εδώ πέρα δεν φαίνεται. Γύρνα από εδώ να δεις. Αφράλι, καλά αυτό είναι. Ποιο βρεντίνα μου, από εδώ. Εδώ, κοίτα το. Α, καλά, εδώ πέρα είναι κολοκυθάνθος γίγας, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, τεράστιος. Και μιας και είπες, Χριστίνα μου, για Χριστιανά μου, για κολοκύθια, πώς το πεις, κολοκύθια. Με τη ρίγανη. Με τη ρίγανη. Υπάρχει αυτή η έκφραση, παιδί μου. Σε πόσες εκφράσεις, παιδιά, υπάρχουν. Ακούστε εδώ πέρα μερικές που βρήκα τώρα που θα πω πάρα πολλές σήμερα. Από πίτα που δεν τρώω, στήσε μέλι και αν καεί. Δεν τρέχει κάστανο. Δυο το λάδι, δυο το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο. Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
Θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Η γριά η κότα έχει το ζουμί. Θα το χορέψω το ταψί. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Και όλα έχουν σχέση με το φαγητό. Ξέρεις πόσα είναι ακόμα, Ντίνα? Χιλιάδες. Πάμε στη διαφημίση, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με πολλές νοστιμιές και πολλές ομορφιές. Να χαμογελάτε. Ωραίες εικόνες που σας έχουμε εδώ πέρα. Τι γίνεται, Τίνα μου? Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει μία στρώση από τους κολοκυθοανθούς, τους γεμιστούς με ρύζι και αρωματικά. Σήμερα έχουμε δουλέψει με δυόσμο. Τον ξεχάσαμε. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε εκτός από δυόσμο? Άνηθο. Φυσικά μαϊντανό που πάει με όλα. Μαϊντανό. Έχουμε πει για την ιστορία του μαϊντανού. Είναι πιο δυνατή η γεύση με το δυόσμο, έτσι πιο γεμάτη. Απλά εγώ θεωρώ ότι τα κολοκυθάκια με το δυόσμο αλλά και με τον άνηθο ταιριάζουν πιο πολύ από όλα. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάναμε μία στρώση. Το ένα θα είναι κολλητά στο άλλο. Κάτω έχουμε βάλει στομπιθμένα τα κολοκυθάκια σε φετούλες, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή, σε άμεση επαφή με τη θερμότητα. Και τώρα κάνουμε το εξής. Θα πάρετε ένα μπολάκι ή αν έχετε πιο μεγάλη κατσαρόλα, ένα πιατάκι, έτσι. Θέλει ένα βάρος αυτό, έτσι ώστε να μην κουνάνε με το βρασμό μέσα στην κατσαρόλα. Θα το βάλετε αυτό μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ δίπλα έχω ετοιμάσει ζωμό, ζωμό λαχανικών. Και θα ρίξω το ζωμό τόσο όσο να βλέπετε ότι σχεδόν σκεπάζονται, φτάνει μέχρι το ύψος που έχουμε η κολοκυθοανθή που τα έχετε βάλει. Δεν θέλει πάρα πολύ. Αυτό, αν δηλαδή έχετε στο μυαλό σας ότι θα πρέπει να το σκεπάσετε με το ζωμό, να το δείτε εδώ στην κατσαρόλα, θα φτάνει αυτός ο ζωμός για να βράσουν με την ησυχία τους οι κολοκυθοανθοί. Σε τι θερμοκρασία είναι τώρα, Ντίνα? Λοιπόν, είπες. Τώρα, η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Πάρα πολύ. Σιγοβράζουμε. Δηλαδή, εγώ εδώ έχω ένα δείκτη στην κουζίνα μου που λέει είναι από 0 μέχρι 6. Θα δουλεύω όλη την ώρα εκεί στο 2,5, όχι παραπάνω. Για να καταλάβετε, σας δίνω απλά λίγο την αρρύθμιση που έχει η κουζίνα μας για να καταλάβετε. Το αφήνετε έτσι, σιγά σιγά, το σκεπάζετε 25 λεπτάκια και μετά από 25 λεπτάκια είναι έτοιμα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα, οι κολοκυθοανθοί, όπως ξέρετε, μπορεί να τους φάτε, να τους σερβίρετε ζεστούς ή κρύους, όπως θέλετε. Δεν έχει πρόβλημα, είναι πολύ ωραίοι και έτσι και αλλιώς. Αυτό που μπορώ να σας προτείνω σήμερα είναι να κάνουμε μία σάλτσα πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ εύκολη, δροσερή, με γιαουρτάκι, για να το σερβίρετε μαζί με τους κολοκυθοανθούς. Πάει το γιαούρτι, κακά τα ψέματα. Πάει πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη βελούδινη αίσθηση και ταιριάζει πάρα πολύ. Θα συμπληρώσουμε φυσικά και λίγο δυόσμο, λίγη πάπρικα. Λίγη πάπρικα, ναι. Θα βάλουμε και δύο φέτες πορτοκάλι από πάνω, χιλιάνικο. Τώρα έχεις γλιτώσει με το πορτοκάλι τώρα, έχεις γλιτώσει. Εντάξει, ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο? Υπάρχει, εμένα. Ναι, για πες. Ο χυμός που μου αρέσει πιο πολύ από όλες είναι το πορτοκάλι. Και το ροδάκινο μου αρέσει, αλήθεια είναι. Λοιπόν, σ' αρέσει ο χυμός? Όχι, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ ο χυμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φρούτο σκέτο. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βάζουμε παντού πορτοκάλι. Και δεν μ' αρέσει καθόλου το κέικ που έχει πορτοκάλι μέσα. Καθόλου όμως. Αλλά όλα τα κέικ έχουν πορτοκάλι. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Το ξύσμα πορτοκαλιού δεν σ' αρέσει? Ναι. Έχει καταλήγω. Ναι. Στην προσπάθειά μου να καταλάβω το μυστήριο που περικλεί όλη αυτή την ιστορία, Θανάση. Λοιπόν, γιαουρτάκι, ζωμό λαχανικών. Για να κάνουμε πολύ γρήγορα μια σαλτσούλα. Πρόσθεσέ μου και λίγο γιαουρτάκι, μέχρι να κόψω εγώ. Ωραία. Εδώ. Τώρα μιλάμε για 3 λεπτά υπόθεση εδώ πέρα, Ναι, ναι, αυτό εντάξει είναι ανάλογα. Μπορείτε να κάνετε και μια κόκκινη σάλτσα με φρέσκια ντομάτα. Στην Ναπολιτέν. Και αυτή πάει πολύ ωραία με τους κολοκυθοανθούς. Δεν συνηθίζεται, αλλά πάει πολύ ωραία. Να βάλω, ξέρεις τι είναι αυτό, είναι λίγο μπούκοβο. Μπούκοβο, ναι. Σ' αρέσει. Το γνωρίζω, ξέρεις, είμαστε φιλαράκια. Την αρχή της χρονιάς δηλαδή. Θα έχετε βρει με τον μπούκοβο, έτσι. Ναι. Ωραία. Έφυγε αυτό. Πάρε ένα πιατάκι να δοκιμάσεις από την κατσαρόλα που έχουμε. Εννοείται, να δοκιμάσεις. Τι λες τώρα? Είναι από τα αγαπημένα φαγητά.
Εννοείται ότι θα δοκιμάσει. Είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι κολοκυθόανθοι. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Συνήθως αρέσει σε όλους. Πώς σου φαίνεται, δεν είναι πολύ ωραίος. Τι είπες τώρα, Άσχη μου. Ταιριάζει πολύ ο δικός μου. Σωστόν. Yes. Γιατί ο δικός μου και η Μέντα έχουν και μια άλλη ιδιότητα την άλλη. Επειδή ανοίγουν τους γευστικούς κάλικες, έτσι είναι. Γι' αυτό και οι τσίχλες, ας πούμε, που τρώμε είναι η Μέντα και οι δυο μας περισσότεροι. Καθαρίζουν την αναπνοή. Έτσι, καθαρίζουν την αναπνοή και αντιλαμβάνεσαι και τη γεύση του φαγητού ακόμα με μεγαλύτερη ακόμα οξύτητα. Ναι. Καλά, Πώς με βρήκες. Μιλάμε. Ναι. Κοίταξε τι ωραία που στέκεται, βλέπεις. Θα πάει καλά, Τίνα. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Κάτσε να. Πρέπει κάπου να το σημειώσεις αυτό, να το θυμόμαστε να το ξαναπούμε. Θα λοκισώσει μετά. Ωραία. Βόλτα. Ωραία, κάτσε να μην φάω για να πάμε μια βολτίτσα στα γάλερα. Πού θα πάμε. Φάγαμε εδώ πέρα για να φάμε κιόλα με την ησυχία μας λίγο. Ναι. Πάμε για γλυκάκι στα πολύ ωραία Ιωάννινα. Τα φιλιά μας, πολύ ωραία εκδρομή γενικώς. Να πω επίσης ότι έπαθα πλάκα, έχει πάρα πολλούς μαθητές. Χαμός από πενταήμερες δηλαδή, γινόταν χαμός και ολυκτικά. Από κάνουν τις εκδρομές σου, ναι, που στέλνεις για το πανεπιστήμιο. Όχι, ήταν περίοδος εκδρομών, πάρα πολλοί μαθητές στα γάλερα, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία πόλη. Θα μας φτιάξει η φίλη μας, η Καρολίνα Καπαγλού, την οποία την ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για την πολύτιμη βοήθειά της για τα γυρίσματα εκεί πέρα που κάναμε. Η Καρολίνα είναι διαιτολόγος και κάνει μία εκπομπή εκεί πέρα σε ένα τοπικό κανάλι, στα κανένα. Και μας φτιάχνει ένα πολύ ωραίο γλυκάκι. Ως διαιτολόγος κιόλας, κατάλαβες, δεν παχαίνει αυτό το γλυκό. Το οποίο δεν έχει και θερμίδες, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λέγεται Καριδάτα το γλυκό. Είναι μια συνταγή γιαννιώτικη παραδοσιακή, πάρα πολύ παλιά. Την οποία την, γλυκό... την έχει ελαφρύνει, ας πούμε, η Καρόλινα, την έχει κάνει λίγο πιο ελαφριά από θερμίδες. Ναι, την έχει κάνει λίγο πιο ελαφριά και είναι και γλυκό δύναμου κεράσματος. Δηλαδή, σε χαρμόσυνα γεγονότα, πάντα δίναν καριδάτα. Ένα καριδάτα. Εντάξει. Πάμε για το πολλά φιλιά και στο ξενοδοχείο Olympic, το οποίο πραγματικά ήταν εξαιρετικό στο κέντρο της πόλης και ήμασταν στη γύρα συνεχώς. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τη φίλη μας την Καρολίνα την Καπόγλου, η οποία είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και είναι και συνάδελφος εδώ πέρα, σε ένα τοπικό κανάλι. Πώς λέγεται το κανάλι, Καρολίνα? Ιωάννινα TV. Ωραία. Πώς το λέμε το γλυκό? Λοιπόν, τα γλυκά αυτά λέγονται καριδάτα. Είναι μια πολύ παλιά γεννιώτικη συνταγή. Σχεδόν πολλά νοικοκυριά εδώ στα Γιάννενα ίσως και να μην την ξέρουν. Εγώ την θυμάμαι από προ που έχει περάσει στην οικογένεια. Και να πούμε τα υλικά, αν δεν έχει αντίρρηση. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 ποτήρια του νερού. Καρύδι, ψιλοκομμένο, όχι βέβαια αληφή, να κρατάει λίγο. Θα χρειαστούμε γύρω στα 2-3 φλιτζάνια, όχι φλιτζάνια, πάλι ποτήρι νερού, συγγνώμη, φρυγανιά. Θα χρειαστούμε 2 ποτήρια νερού ζάχαρη, 1 ποτήρι νερό, άχνη, την οποία τη θέλουμε για το πασπάλισμα, μία σοκολάτα μικρή και ένα φακελάκι γαρίφαλο σκόνη. Θα χρειαστούμε να φτιάξουμε ένα σιρόπι με τη ζάχαρη και το νερό, αφού πρώτα όμως ανακατέψουμε το καρύδι με τη φρυγανιά. Σε αυτό το μείγμα θα ρίξουμε και το γαρίφαλό μας μέσα, να ανακατευτεί όλο, να το πάρουμε. Ωραία. Για επιθύμησέ μας, πόσο γαριφαλάκι βάλαμε εδώ πέρα? Ένα φάκελο περίπου. Ένα κρατάμε φακελάκι. Λίγο από ένα φακελάκι, να σου πω, εγώ κρατάω μισό κουταλάκι. Για να είμαι ειλικρινής, για να μην πικρίσει πάρα πολύ. Απλά δίνει ένα άρωμα και μία γεύση. Θα ρίξουμε την ζάχαρη, τα 2 φλιτζάνια και το νεράκι. Και θα ανακατέψουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή τώρα που αρχίζει και λιώνει η ζάχαρη, κρατάμε 4 λεπτά για να δέσει το σιρόπι. Μέχρι να γίνει το σιρόπι, Καρολίνα, δεν μας λες κανένα διαιτολογικό, έτσι, καμία μυστικό. Πληροφορία, κανένα μυστικό? Ωραία, λοιπόν.
Μια και φτιάχνουμε γλυκό. Πες μας για τα γλυκά. Αν έχουμε την αίσθηση λοιπόν του γλυκού, είναι προτιμότερο να φάμε ένα γλυκό του κουταλιού. Mm-hmm. Το οποίο, αν θέλουμε, μπορούμε να το αφήσουμε και λίγο κάτω από την βρύση να τρέξει για να φύγει η περίσσια του σιροπιού. Mm-hmm. Επίσης, μια πολύ καλή συνταγή για γλυκό είναι οι μπάρες δημητριακών με τα φρούτα. Ναι, οι οποίες είναι και πολύ. Και φοιτητικές και έχουν φοιτητικές ίνες. Mm-hmm. Βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρέπει να γυμναζόμαστε. Σαφώς. Θα πρέπει να προσέχουμε το τι τρώμε. Να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τα φαγητά τύπου junk food, fast food και γενικώς τα έτοιμα πρόχειρα φαγητά. Ήδη εδώ, όπως βλέπεις, έχει αρχίσει και φοχλάζει το και σιροπάκι. Και για πρέπει να ρίξουμε και τη σοκολάτα μας. Σοκολάτα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Να αποφεύγουμε γενικώς, από ό,τι λέτε και περισσότεροι διαιτολόγοι, να αποφεύγουμε το φαγητό το βράδυ. Δηλαδή, όταν τρως το βράδυ και κοιμάσαι μετά, συνήθως. Δεν είπε κανένας να αποφεύγουμε το φαγητό το, το βράδυ. Πολύ φαγητό το βράδυ. Το πολύ φαγητό ή να τρώμε και να πάμε να ξαπλώνουμε αμέσως. Μπορούμε αυτό να φάμε ελαφριά το βράδυ και κάποια στιγμή αργότερα, αρκετά αργότερα, να πάμε και για ύπνο. Αρχίσουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ωραία. Είναι έτοιμο, Καρολίνα? Είναι σχεδόν έτοιμο, Θανάση. Πρέπει να κρυώσει λίγο. Ωραία. Να το κατεβάσουμε όμως, γιατί εδώ είναι ακόμα ζεστό από κάτω. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε λίγο να κρυώσει αυτό. Και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο για να αρχίσουμε να ζυμώνουμε τα καριδάτα μας. Καριδάτα μας. Έτοιμο είναι το ζυμαράκι μας. Ζυμάρι θα το πούμε τώρα. Έτσι, σαν ζυμάρι είναι ουσιαστικά. Ένα είδος ζυμαριού είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα τα βάλουμε όπως θα τα πλάθουμε εδώ στο ταψάκι μας. Ωραία. Το οποίο όμως από κάτω έχουμε φροντίσει να ρίξουμε λίγο άχνη, περισσότερο για να μην κολλήσουν. Ωραία. Ξεκινάμε, παίρνουμε μικρό κομματάκι, δεν χρειάζεται, γιατί αυτά γίνονται πολύ μικρά, τα οποία τους δίνουμε το σχήμα του αχλαδιού. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι σχέδια θέλουμε. Αυτά ήταν τα καριδάτα, κυρίες και κύριοι, της φίλης μας της Καρολίνας εδώ πέρα. Συγχωρείτε, θα δοκιμάσεις, περίμενε. Κοίταξε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα έφαγα. Αυτό λέω με διαφθείρεις, αυτό είναι το θέμα. Μην τον ακούτε, ψέματα λέει. Κοιτάει να μου κάνει ζημιά στη δουλειά μου. Λοιπόν. Λέμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χάσουμε κανένα κιλό. Δοκίμασα πριν, τώρα ξανά να δοκιμάσω. Δεν λες αλήθεια, Θανάση. Εγώ δεν σου έδωσα να δοκιμάσεις. Μόνο σου πήρες και σε μάλωσα. Μην τον ακούτε, σας παρακαλώ. Καρολίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ νόσιμο, βεβαίως. Και σου ευχόμαστε καλές δουλειές, υγεία, χαμόγελο. Και εγώ εύχομαι το ίδιο και σε σέναν και στην εκπομπή. Και γλυκές εκπλήξεις, όπως το γλυκό. Ωραία τα έκανε ένα φιλενάδο, ε! Ωραία! Και ωραίο το γλυκό σας! Τύχη, πολύ ωραία! Τύχει, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Καρολίνα, είχε τύχει να έχει και μέρες έτσι καλοκαιρινές όπως είναι αυτές που περνάμε. Βέβαια αυτές που περνάμε πολύ ζεστές, η αλήθεια είναι. Όπου πας εσύ, Θανάση, τον ήλιο πας, αγόρι μου. Φέρνεις τον ήλιο, ε! Καλό! Πώς λέει το άσμα. Πώς λέει, υπάρχει τέτοιο λουλούδι. Όπου κι αν πας, την αγάπη φέρνεις. Άλλο καλέ αυτό. Όπου και αν πας, την αγάπη δεν θυμάμαι. Καλά. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε τη γανάτα. Κάναμε λοιπόν κολοκυθόνθους, γεμιστούς με ρύζι και μυρωδικά και τους βάλαμε στην κατσαρόλα. Ωραία, ωραία. Τώρα, θα κάνουμε κολοκυθόνθους, γεμιστούς με φέτα και θα τους τηγανίσουμε μέσα σε ένα ωραίο κουρκούτι. Αλλά θα σας πω και πώς μπορεί να τους βάλετε στο φούρνο, χωρίς κουρκούτι φυσικά. Πάμε για την κάρτα και μετά εδώ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Κολοκυθόνθη με φέτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 25 με 30 κολοκυθόνθους. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φέτα, 2 αυγά, 1 κολοκυθάκι τριμμένο, 1 ματσάκι δυόσμο φρέσκο ή μαϊντανό ή άνηθο, 1 τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, πάπρικα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το ταψί θα χρειαστείτε
ένα τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, δύο ποτήρια ζωμολαχανικών ή νερό. Για το χυλό θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια αλεύρι, ένα φλιτζάνι νερό χλιαρό, δύο αυγά, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, γλυκάνη σόσα σκόνη, αλάτι. Λοιπόν, ετοιμάζω το δυόσμο. Θέλεις να βάλω κάτι για πάλι? Όχι. Ξέρεις τι θα θέλω. Γεμίσω μόνο τώρα. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις τώρα εσύ. Θα τρίψεις το κολοκυθάκι. Ωραία. Ετοιμάζουμε τη γέμιση με το τυρί. Άρα φέτα. Να βάλω κάτι. Θα το λιώσετε έτσι με τα χεράκια σας τη φέτα. Πάρετε μια ωραία φετούλα. Να μην είναι πάρα πολύ σκληρή. Για να γίνει και ωραία η γέμιση. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει κολοκυθανθούς με τυράκια. Θα ενθουσιαστείτε. Ταιριάζει τόσο ωραία με τον ανθό, ειδικά τηγανιτός. Είναι ένας μεζές, μα ένας μεζές. Ωραία. Και ωραίος μεζές για τσιπουράκι είναι αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, φτάνει αυτό το τυράκι. Και για αρχικό είναι. Δηλαδή, ο προηγούμενος που φτιάξαμε. Θες να φας, ας πούμε. Ναι, για πρώτο πιάτο. Μια μουσχαρίσια, ωραία, ας πούμε, καλή. Κατάλαβα. Ναι. Φας να στρώσει λίγο το στομάχι. Ναι, να έχει και το ριζάκι, ξέρεις. Ναι, να πες λίγο μετά, το άμυλο στο στομάχι και μετά. Πάρε και τη μουσχαρίσια. Μετά θα γίνει χαμός, Γιάννη. Θα γίνει χαμός, σου λέω. Μέσα στη γέμιση, εκτός από τη φέτα, θα βάλετε και ένα κολοκυθάκι τριμμένο. Έτσι για να ξαναβρούμε πάλι να δουλέψουμε στο θέμα με τα κολοκύθια, με τους κολοκυθοανθούς. Ωραία, τα βάλω όλα εδώ μέσα, Θανάση, δεν σε πειράζει. Ναι. Τι άλλο βάζουμε εδώ. Έχεις λίγο ακόμη εκεί. Θα σου ετοιμάσω τα δύο αυγουλάκια. Βάλουμε δύο αυγά, εύκολη γέμιση, λίγα υλικά, δεν έχει θέμα. Δεν τρέβουμε κάτι άλλο. Όχι. Θα βάλεις λίγη φέτα. Ωραία. Μ' αρέσει. Σου βάλω εγώ και τα αυγά. Φέτα cheese, μπράβο, που λένε και στους τουρίστες. Φέτα cheese, please. Βάλε ακόμη πετούλα. Μουζάκα, παστίτσιο, Greek σουβλάκι. The check, please. Έρχεται το bill μετά. 150 euros. Oh my God! Όπως λένε οι Αγγλίδες. Oh God! Και λέει ο Μιτσάρας. Και τι θέλει η μαντάμ, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τζάμπα θα τα δώσουμε. Τζάμπα θα φάει, δεν κατάλαβα. Έλα και λίγη πάπρικα. Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Θα σας πω τώρα εγώ τι θα κάνω εδώ δίπλα. Ετοιμάσαμε τη γέμιση, ένα-ένα τα στάδια. Τη γέμιση για τους κολοκυθαρτούς με το τυρί. Εδώ δίπλα θα ετοιμάσουμε το κουρκούτι που θα βυθίσουμε τους κολοκυθαρτούς πριν τους τηγανίσουμε. Τι θα χρειαστούμε γι' αυτό. Θα χρειαστούμε δύο αυγά. Ωραία. Δύο αυγουλάκια, τα οποία αυγά θα βάλουμε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό. Εμένα μου αρέσει να αρωματίζω με γλυκάνισο. Αν δεν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο κόλυβρο, μπορείτε να βάλετε λίγη ρίγανη, μπορείτε να βάλετε λίγο πιπέρι μόνο. Σιγά σιγά εδώ θα βάζουμε το αλεύρι. Η δόση που σας έχουμε δώσει, δόσιμο όμικρον, δόσιμο ωμέγα, έτσι. Για λοιπόν, καλά, είναι... Μην μιλάς για δόσεις, σε παρακαλώ. Δεν θες να ακούσε. Δεν θέλω να ακούω άλλο για δόσεις, σε παρακαλώ. Μήπως και ποιος θέλει να ακούει, Θανάση. Αυτό σου λέω, πρωί-πρωί τώρα αρκετά. Λέμε για δόσεις. Τέλος πάντων, η συνταγή λοιπόν. Κοιτάξτε, κυρία και κυρία, από τον καναπέ, τώρα σου λέει τι έγινε. Όχι, σκέφτηκε κάτι, ξέρουν. Όλοι ξέρουμε. Τι γιατί έγινε. Όλοι έχουμε δώσει. Δυστυχώς, παιδιά. Τι να κάνουμε. Γιατί όπως λέει, αν δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Καταλαβες. Δεν ξέρω, αν παίρνουμε τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Κάτσε ρε Χριστιανά, έχω κι άλλο πράγμα. Περίμενε. Που θα πρέπει να είναι λίγο πιχτούτσικο. Έχουμε κι άλλα έτσι, πράγματα. Αν ακολουθήσετε τη συνταγή. Εδώ. Θα γίνει κάπως έτσι. Βλέπετε. Μας δίνεις το ελεύθερο να φύγουμε τώρα. Ναι, ναι, πού να πάμε. Να πάμε διαφημίσεις, να διαβάσουμε και τα άλλα μετά. Περίμενε. Ναι, σπουδαία τα λάχανα. Πέσει πίτα να σε φάω. Φασούλι το φασούλι και μέσα στο σακούλι. Φάτε μάτια ψάρια. Τα κάναμε σαλάτα. Βρήκες φαΐ, φάε. Βρήκες ξύλο, φύγε. Δεν η αλήθεια και αυτό. Το λάδι βγαίνουν από πάνω. Δυο καρπούζια αντίναμου. Δεν χωράνε στην ίδια μα χάλη. Όχι όμως. Μπακατσέλο. Τρία όμως.
Τρία. Χωράνε. Μασχάλι. Τι μασχάλι είναι αυτή. Τανάλια. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, μην φύγετε. Αχ, τα νιάτα μας, Δίνα μου. Θανάση, έχω πολλή δουλειά για σένα. Ό,τι θες, Δίνα, εγώ είμαι στη διάθεσή σου για ό,τι χρειαστείς. Θα σου δώσω και την κάρτα μου. Βάλε γαντάκι. Έβαλα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω πει σήμερα, λοιπόν, δεν πειράζει. Ναι, δεν κακό, δεν κακό. Όχι, πολύ, πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραίο. Όπως και το να τραγουδάς, ξέρεις ότι ταξινούμε τη σκέψη. Ναι. Γι' αυτό βλέπεις τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει και τραγουδάει στον δρόμο. Τι άλλο να κάνει. Ή έχουμε παλαβώσει τελείως δηλαδή, ή ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι ότι πρέπει να ταξινομεί τη σκέψη τραγουδώντας και βλέπεις τον κόσμο τραγουδάει. Προσπαθεί όσο μπορεί να έτσι, βρει γίνεται, αλλιώς. Διέξοδο. Έχουμε κάνει τη φάρσα με το τυρί. Βάλαμε τυρί φέτα, βάλαμε ένα κολοκυθάκι, βάλαμε τη γιώση μου, τριμμένο το κολοκυθάκι. Λίγη πάπρικα, λίγο ελαιόλαδο. Τι σημαίνει δηλαδή. Α, γέμιση. Φάρσα. Φάρσα. Λαφάρσα. Α, φάρσα είναι η γέμιση. Λαφάρσα στα γαλλικά είναι η γέμιση, αλλά στην μαγειρική ορολογία, ακόμη και εδώ στα ελληνικά, όταν μαγειρεύουμε εμείς επαγγελματίες, λέμε φάρσα ό,τι γεμίζουμε το εσωτερικό. Βάλουμε λίγο πάπρικα. Άρα η φάρσα. Αυτή είναι άλλη φάρσα. Άλλη είναι ιταλική προέλευση. Κομμωδία, ναι. Ναι. Δεν έχει σχέση με αυτό. Όχι, φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βάζετε. Όχι, σε ρώτησα αν κατάλαβε. Εγώ ήθελα, σε μένα ήθελα να το πω. Βάλαμε μέσα, έλα δαράζι μου, βάλαμε μέσα τη γέμιση με το τυρί, το κλείνουμε και εδώ έχουμε ετοιμάσει μερικά για να αρχίσουμε να δω λίγο το λάδι μου. Συνέχισε να γεμίζεις, Θανάση, αυτό είναι μεγάλο, μπορείς. Πάρε το κουταλάκι. Εδώ, πιπεράκι έβαλε. Το έχω πει τρεις φορές, Θανάση. Δεν κάνω δουλειά έτσι. Ούτε πάπρικα έβαλα. Πάπρικα έχω βάλει. Α, εσύ. Ναι, πάπρικα έχω βάλει. Απλά σου λέω ότι πρέπει να οργανωθούμε, γιατί δεν μας βλέπω να κάνουμε δουλειά έτσι. Κοίταξε να δεις τι έκανα. Για το πες. Πιπέρι είναι εδώ και εγώ πήγα εκεί πέρα. Εμάς σου λέω, δεν γίνεται. Δεν πειράζει. Θανάση, πρέπει να οργανώσουμε την κουζίνα μας. Πρέπει να οργανωθούμε λίγο. Γιατί διαφορετικά. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ μέσα. Όλα θα πάνε καλά, Αντί να μην ανησυχείς για τίποτα. Δεν ανησυχώ. Μην ανησυχείς για τίποτα. Εγώ στηρίζομαι πάνω στο Θανάση, γιατί να ανησυχώ. Στηρίξω, σαν έχω ένα φίλο, ξέρεις τι λέει. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και να ξέρετε ότι είμαι πάντα στη διάθεσή μου. Έτσι λέει, εννοείται. Εδώ έχουμε κάνει το κουρκούτι με αυγά, με αλεύρι. Το περνάτε στον ανθό για να το τηγανίσουμε. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι εσείς δεν θέλετε να το φάτε τηγανιτό. Τον ανθό που έχει μέσα φέτα. Θα βάλετε όπως είναι η ανθή με τη φέτα σε ένα ταψάκι και θα βάλετε μέσα δύο φλιτζάνια ζωμό. Θα το βάλετε στο φούρνο στους 160, θα αφήσετε 20 λεπτά και αυτά θα ψηθούν μέσα στο φούρνο. Μπορείτε να κάνετε ό,τι πάμε και με την κατσαρόλα. Απλά θεωρώ ότι το τηγανιτό είναι αυτό το μεζεδάκι που λέγαμε. Να δούμε το πώς πάμε. Σε λίγο ακόμη θα είμαστε. Αυτό. Το έκανες εδώ γίγαντα. Δεν πειράζει. Πιο μικρά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Γιατί άκου να δεις τώρα τι γίνεται με το κουρκούτι. Ναι. Το κουρκούτι παίζει και το ρόλο λίγο ότι έρχεται και κλείνει τον ανθό. Κατάλαβες. Οπότε μόλις το βάλεις, αυτό δεν θα ανοίξει. Ατλακόλ. Είδες τελικά που τα μαστορικά τα πράγματα έχουν άμεση σχέση με τη μαγειρική. Τα έτσι, μαστορικά, είναι, κατά όταν λες τα μαστορικά, α, εννοείς ότι έχει σχέση με βίδες. Ναι, με... σαν μόνωση, δεν χρησιμοποιείται τώρα αυτό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό που είπες τώρα. Πού να ξέρεις εσύ από αυτά. Εσύ τι να, δεν ξέρεις τίποτα από νοικοκυρικά, από μαστορικά πράγματα τέτοια, ε. Διαμαστάζει βρύση, φωνάζεις υδραυλικό. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει λεφτά. Δεν φωνάζω υδραυλικό, φωνάζω τον άντρα μου. Α, ξέρει, ο Κώστας ξέρει δηλαδή. Ξέρει τα πάντα, ευτυχώς. Αυτό είναι καλό. Ευτυχώς. Γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Αυτό είναι καλό και ξέρεις και κάτι. Επειδή κάπου διάβαζα ένα κομμάτι σε ένα περιοδικό έτσι γυναικείο που είχε πλάκα πολύ. Ναι. Ότι αυτό είναι ωραίο πράγμα και για τη γυναίκα. Γιατί την εξητάρει κιόλας, καταλαβές. Δηλαδή όταν ο άντρας είναι μάστορας, καταλαβές. Ανανεώνεται και η σχέση. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, στάζει η βρύση. Ναι, ναι, για πες. Και λες τον άντρα σου. Στάζει η βρύση. Λέει εμένα, Κατερίνα, ας πούμε, λέει, στάζει η βρύση, πρέπει να τη φτιάξεις. Η Κατέρινα σου λέει τώρα, ναι. Εσύ. Σκάω λοιπόν εγώ την άλλη μέρα, καταλαβες.
έτοιμος να φτιάξει τη μνήσια. Με το βαλιτσάκι μου το μαστορικό. Απαπαπαπαπα. Με φόρμα. Κατάλαβες. Είναι αλλιώς τώρα κατά ψέματα. Ενώ αν δεν έφτιαχνε τη βρύση, η Κατερίνα θα χαλιόταν. Δηλαδή σου λέει, ξέρεις, αποκτάς άλλη διάσταση στα μάτια της μετά. Είσαι άλλος. Να σου πω κάτι. Με την καλή την έννοια. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ή ας πούμε χαλάει λάμπα. Ότι είναι ωραίο να ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα ο οποίος σε παιδί μου τα καταφέρνει ακόμη και εκεί, ας πούμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ανανεώνεται και η σχέση. Έτσι είναι. Ενώ όταν λες τη γυναίκα σου φτιάξει τα φορολογικά, ας πούμε. Πόπο. Είναι last year. Ούτως ή άλλως, κατάλαβες. Μα δεν είναι δουλειά για γυναίκα τώρα αυτό, ότι έχει σχέση με οικονομικά. Βέβαια. Δουλειά της γυναίκας είναι να τρώει τα λεφτά, κατάλαβες. Η καταγραφή γίνεται μόνο η Μπακατσέλου και το λέω και το φωνάζω. Οι γυναίκες βρε σήμερα. Ναι. Η οποία Μπακατσέλου ξέρει τι έκανε. Να τρώνε λεφτά. Στο από αυτό τι έκανε η Μπακατσέλου. Τι έκανε το κορίτσι. Πήγε πριν από δύο εβδομάδες στην Καλαμπάκα και πήρε φωτιά ο δρόμος. Το έχω πει αυτό. Τι σου λέει η Χριστιανά μου. Αλήθεια είναι. Πήρε φωτιά ένα οικόπεδο και είχε κάτι λάστιχα δίπλα. Ήταν κάτι πεταμένα λάστιχα και πήρε φωτιά όλο. Πήρε φωτιά και μιλάμε στα τρίκαλα τριλάθηκαν. Νομίζω ότι ήρθε η φυστιακή τέφρα από την Ισλανδία. Δεν ήταν η φυστιακή τέφρα, κυρίες και κύριοι. Είχε περάσει Μπακατσέλου. Δεν είναι δηλαδή, είναι προφανές το πράγμα. Είχε πάει στη γιαγιά πάνω. Στη γιαγιά του Άρη. Α, ναι, στη γιαγιά του Άρη, είχε πάει στην Καλαμπάκα. Εντάξει, Χριστιανά, όπως ξέρουμε το πρόγραμμά σου, το έχουμε ανακοινώσει. Πάντα. Μη στεναχωριέσαι, Χριστιανά. Είμαστε. Αυτό μόλις πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Είναι έτοιμο, είναι τραγανό απ' έξω γιατί έχει το κουρκουτάκι. Μέσα η φέτα έρχεται και λιώνει επειδή έρχεται είναι στη θερμότητα μέσα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίος έτσι. Η κολοκυθοανθή έτσι είναι καταπληκτική. Αλλά σας λέω ότι είναι μεζές αυτό, έτσι δεν μπορεί να φτιάξετε ένα τόνο. Αλλά για ένα μεζεδάκι είναι ό,τι πρέπει. Πρέπει να κάνουμε και μία μέρα μαγειρική με λουλούδια, ε. Έχω μία. Πού θα βρει εδώ τη μαλουλούδια. Ξέρεις ότι η τουλίπα τρώγεται και είναι και special μεζέ. Όχι όλες. Όχι όλες, αλλά είναι special μεζέ. Είναι συγκεκριμένα λουλούδια που είναι εδώ. Θα ασχοληθείς. Κοίταξε, ήδη το μελετάω. Αλλά υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα. Όπως γραφειοκρατία. Βλέπει Μπακατσέλου ότι θα δημιουργηθεί χάος. Όπου γραφειοκρατία βλέπει ναι, Μπακατσέλου. Ναι, ε? Γιατί σου λέει τώρα, άμα τον αφήσω να το κάνει αυτό, θα καταστραφούμε τελείως. Οπότε, άσε καλύτερα να του λέω, θα το κάνουμε αργότερα. Καταλαβες. Είχες, δεν είχες πάλι. Το πώς τη βρίσκεις στη δικαιολογία. Αλήθεια δηλαδή. Τέλεια. Ωραίο που είναι αυτό. Ένα ουζάκι παρακαλώ στις Μαριάννα. Ναι, η αλήθεια ένα είναι ουζάκι, ότι σου παρακαλώ. Το θέλει το ουζάκι του αυτό, παιδιά. Βέβαια. Τσιπουράκι ακόμα καλύτερα, ουζάκι δεν ξέρω αν υπάρχει. Και ένα λευκό κρασάκι, έτσι ναι. δροσερό. Ναι. Δροσερό. Ναι. Πάλι πρέπει να σε λίγη πάπρικα πάνω. Πώς θα τα φάμε έτσι χωρίς πάπρικα. Βέβαια, τώρα είναι δυνατόν, τι λες τώρα. Ήταν αυτό που ετοιμαζόμουν να κάνω. Α, μπράβο. Ωραίο που το έκανε. Θες να ανοίξουμε μέσα να δεις τι ωραίο που έχει γίνει. Δεν θα φάμε. Δεν θα φάμε, ωραία. Τι του παραγγείλαμε το τσίπουρο για να μην φάμε. Καλέ, όχι, θα να δείξω λίγο. Κοίταξε, να δεις μέσα που λιώνει το τυρί. Το βλέπεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν πιστεύω να ζηματάει. Εκεί, το κάναμε πιθανά. Και παρακαλώ, τα τσιπουράκια μας. Α, είσαι αποφασισμένος. Τι, κανονικά. Αρχίζουμε πρωί-πρωί, Βρεθανάση. Τα τσιπουράκια τι, στο χωριό σου, θα ξεκινάνε από τις 11 η ώρα. Και τι ώρα τα τελειώνουν, να ξέρεις. Ναι, πάει μετά σπίτι του πατέρα σου, φωνάζει η μάνα σου. Έλα, γυναίκα, λέει τώρα σιγά να πούμε τι κάναμε. Ήπια κανένα ουζάκι. Να με συγχωρείς. Άντε, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν. Θα μου καείς. Θα μου καείς. Καίει, αλλά θα την βρούμε την άκρη, κυρίες και κύριοι. Θες να το κόψω. Τι να μου χρειάζεται να σου πω κάτι τώρα. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία, σκέψη, και ψυχραιμία και σκέψη. Βέβαια. Αν, όχι, μα αν σκέφτεσαι ιδιαιτέρως, ψυχραιμία δεν θα έχεις. Γι' αυτό ας το καλύτερο. Καλή διάθεση, εντάξει. Πάνω απ' όλα. Γιατί το να εκνευριζόμαστε, το να αγχωνόμαστε, δεν βγάζει πουθενά. Θα τη βγάλουμε πάλι. Λίγο κολοκυθανθό. Λίγη ντοματούλα. Λίγο τσιπουράκι. Λίγο καρπουζάκι καλοκαίρι που έρχεται. Έρχεται, ευτυχώς έρχεται και καλοκαίρι. Άντε, ευτυχώς. Πού καταλήγουμε τελικά. Πού καταλήγουμε τελικά. Ότι το φαγητό είναι το μόνο πράγμα. Που μπορεί να μας σώσει. Λοιπόν. Βίβα. Ευθυμείτε και μαγειρέψτε λοιπόν. Τέλος, είπε το καλύτερο, φιλιά.